Καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Πόρου. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι θα σας δω με θάλασσα πίσω. Δυστυχώς δεν, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Δεν την είχαμε φροντίσει αυτή τη σκηνοθεσία. Την επόμενη φορά. Την άλλη φορά. Πείτε μας έτσι, πώς ακριβώς επιλεγήκατε? Όλα αυτά ανακοινώθηκαν κατά τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην COP28 και ήταν μια σημαντική έκπληξη. Μαθαίνουν και για τους κατοίκους του Πόρου. Ναι, ήταν μια έκπληξη γιατί ήταν ένα μυστικό, αν θέλετε. Δηλαδή, ποιο νησί θα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προεξοφληθεί δημοσίως. Όσοι είμαστε στο χώρο, είχαμε διαβάσει από τα προηγούμενα χρόνια τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα προηγούμενα πράσινα νησιά και ότι υπήρχε μια λίστα επόμενων νησιών που κατά σειρά θα μπορούσαν να υπαχθούν στο ίδιο πρόγραμμα. Μάλιστα, δεν ήταν ο Πόρος μέσα σε εκείνη τη λίστα. Επομένως, η έκπληξη για όσους δεν ξέρανε το θέμα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και για μένα βέβαια, γιατί και εγώ έχω αρχίσει να εμπλέκομαι σε αυτή τη συζήτηση πριν λίγους μήνες και με πάρα πολύ μεγάλη μου έκπληξη και χαρά είδα την πρόθεση του Υπουργείου να αξιολογήσει και τον Πόρο ως ένα εν δυνάμει νησί που θα μπορούσε να είναι το επόμενο GR Eco Island. Επομένως, για πολύ καλή μας τύχη, η αξιολόγηση αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Μια άτυπη διαδικασία βεβαίως, η οποία ήταν μεταξύ μάλλον του Υπουργείου και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού εν τέλει. Τελικά οι καλοί ιονοί που φάνηκαν πριν λίγους μήνες ότι μάλλον θα ήμασταν εμείς οι εκλεκτοί, το εκλεκτό νησί, επιβεβαιώθηκαν και λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Ντουμπάι ενημερωθήκαμε για την οριστικοποίηση της επιλογής. Ενημερωθήκαν προσωπικά εγώ δηλαδή, γιατί για να κυριολεκτώ οι υπόλοιποι εδώ στον Πόρο, ούτε οι συνεργάτες μου, ούτε κανείς στο Δήμο, ούτε βέβαια οι πολίτες ξέρανε για αυτή την επιλογή. Κάπως έτσι μυστικά, για να έπρεπε να γίνει αυτή η έκπληξη, κινήθηκα και εγώ τις τελευταίες μέρες που έπρεπε να πάω εκεί να είμαι παρόν. Πολύ ωραία. Και από την προηγούμενη Παρασκευή όλοι αναρωτιούνται ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ωραία. Μέσα στο μυαλό μου βρίσκεστε, αυτό σας ρωτούσα. Πώς θα μεταμορφωθεί λοιπόν το νησί του Πόρου, σε ποιους τομείς και πώς είναι το σχέδιο για να επικρατήσει ηλεκτροκίνηση και σε στεριά και σε θάλασσα, να αλλάξουν και οι συνήθειες των επαγγελματιών, των κατοίκων, των τουριστών, μεγάλες αλλαγές δομικές. Ναι, όπως βλέπετε κυριολεκτικά το νησί μας έτσι κι αλλιώς είναι καταπράσινο. Εμείς ζούμε μέσα στη φύση και πάνω εκεί είναι στημένη και η τοπική οικονομία και ο τουρισμός εκεί βασίζεται. Τώρα όταν το πρόγραμμα συγκεκριμένα με τους άξονες που ήδη έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο για το Πόρο θα περιλαμβάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως είπατε, τόσο στις χερσαίες μεταφορές όσο και στις θαλάσσιες. Και ειδικά το θέμα των θαλάσσιων μεταφορών είναι κάτι πολύ καινούριο, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί αλλού. Δηλαδή, το να μετατραπούν, ξέρω εγώ, σε ηλεκτροκίνητα τα ferry boat που συνδέουν το νησί με την Πελοπόννησο ή οι βάρκες που είναι σαν τοπική συγκοινωνία εδώ και να γίνουν ηλεκτροκίνητες από πετρελαιοκίνητες, είναι κάτι που δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στη χώρα μας και δεν ξέρω να σας πω και αν υπάρχουν παραδείγματα στο εξωτερικό που έχει γίνει μια τέτοια συνολική μετάβαση. Νομίζω μάλιστα ότι αυτό ήταν καθοριστικός παράγοντας για να επιλεχθεί ο Πόρος, γιατί ήθελε η κυβέρνηση να πάει σε κάτι πολύ καινούριο και αυτό είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Κατά τα λοιπά, στη στεριά με την ηλεκτροκίνηση έχει γίνει ήδη αναφορά από την πλευρά του κυρίου Πρωθυπουργού ότι ο σκοπός είναι να αλλάξει ο στόλος καταρχήν των δημόσιων οχημάτων του Δήμου, της αστυνομίας, του Λιμεναρχείου, όποια δημόσια υπηρεσία έχει οχήματα να γίνουν όλα ηλεκτροκίνητα και σίγουρα θα δοθούν και κίνητρα στους δημότες και πιθανότατα και χρηματοδοτήσεις για αλλαγή των αυτοκινήτων τους σε ηλεκτροκίνητα, όπως έχει γίνει στην Αστυπάλαια και στη Χάλκη. Τώρα, κύριε Δημητριάδη, το ερώτημα το επόμενο είναι επίσης πολύ απλό.
χρηματοδότηση, κίνητρα. Από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα χρήματα? Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από τη χορηγία της εταιρείας Masdar, η οποία είναι ένας κολοσσός της ενέργειας, στον οποίο εμπλέκεται, είναι κρατικής ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας στο Ντουμπάι. Μιλάμε για μια τεράστια εταιρεία, η οποία για τους δικούς της λόγους που μπορούμε να τους καταλάβουμε, όπως έχουν όλες οι πολύ μεγάλες εταιρείες, θέλει να δείξει την περιβαλλοντική της ευθύνη, θέλει να κάνει δράση χορηγίας στον τομέα που και διαδραστηριοποιείται, που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Και για το λόγο αυτό ανέλαβε, και υπογράφοντας μάλιστα και σχετικό μνημόνιο την ημέρα της ανακοίνωσης του πόρου, ανέλαβε την πλήρη χορηγία όλων των αναγκαίων δράσεων. Είναι τόσο απλό και τόσο πολύ θετικό, ειδικά για το δικό μας το νησί. Και από πότε αναμένετε να ξεκινήσουν όλες αυτές οι δράσεις που υποψιάζομαι, κύριε Δημάρχε, ότι προϋποθέτουν και μια επικοινωνιακή πολιτική στρατηγική, έτσι ώστε να ενημερωθούν και οι κάτοικοι, περίπου 4.000 άνθρωποι που ζουν στο νησί? Οπωσδήποτε, γιατί σας είπα ότι οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ενημερωμένοι, δηλαδή πιο πολλοί έχουν ενημερωθεί αποκλειστικά από την τηλεόραση με τις ανακοινώσεις που έγιναν από την ίδια την κυβέρνηση τις πρώτες μέρες. Σιγά σιγά αυτές τις μέρες και εγώ, όταν βρίσκομαι σε κάποιο μέσο ενημέρωση και δίνω απαντήσεις για τα θέματα που μπορώ να ξέρω, ενημερώνονται ακόμα περισσότερο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να πιστούν ότι κάθε τέτοια δράση είναι θετική. Ένα κομμάτι για να πιστεί κανείς είναι σίγουρα και το ένα οικονομικό κίνητρο που εδώ υπάρχει, δηλαδή το να πάρεις ένα αυτοκίνητο πιο φτηνά ή ακόμα και δωρεάν είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Ή στις επιχειρήσεις του νησιού ενδεχομένως να δοθούν και δωρεάν τα αυτοκίνητα, δεν το ξέρουμε. Επίσης το να χρησιμοποιήσεις μέσα μεταφοράς που είναι με ηλεκτροκίνηση, θεωρώ ότι αυτό, και αυτό θα είναι φθηνότερο, δηλαδή και εκεί υπάρχει οικονομικό κίνητρο, γιατί δεν θα καταναλώνουν πετρέλαιο. Όμως υπάρχουν και άλλες δράσεις, οποίες θα μετέχουν οι κάτοικοι, όπως ο τέταρτος πυλώνας που έχει να κάνει με τη διαχείριση απορριμμάτων, οι οποίες δράσεις αυτές μπορεί να μην τους φέρουν άμεσα ένα οικονομικό αντίτιμο πίσω, έμεσα θα τους φέρουν ακόμα και εκείνες, γιατί μπορεί να μειωθούν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, ή μπορεί να αυξηθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας από ένα πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί. Αλλά το να διαχωρίζεις, ας πούμε, τα απορρίμματά σου στην πηγή, μέσα στο σπίτι, ή να συνηθίσεις να τα βάζεις τέλος πάντων σε διαφορετικούς κάδους κοινόχρηστους και να συμμετέχεις σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε διαλογή των υλικών και τελικά θα καταλήγει από τα απορρίμματά σου μόνο το 10%, γιατί αυτός είναι ο στόχος που προσδιορίζεται, να είναι πραγματικό υπόλοιμα σκουπίδι και το 90% να είναι υλικά που θα πηγαίνουν στην κυκλική οικονομία για επαναξιοποίηση, αυτή η συμμετοχή έχει και ένα ηθικό όφελος και νομίζω επιβραβεύει και ικανοποιεί την περιβαλλοντική συνείδηση που οι περισσότεροι έχουν ή αρκετοί έχουν και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει σιγά σιγά να την αποκτήσουν, είτε είναι κάτοικοι του πόρου είτε γενικότερα κάτοικοι του πλανήτη στον οποίο ζούμε με τα τόσα προβλήματα που αυξάνονται με την κλιματική αλλαγή. Κύριε Δημητριάδη, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και σε εσάς προσωπικά ως δημοτική αρχή, αλλά και σε όλους τους κατοίκους του πόρου. Τώρα, έτσι πώς μας τα περιγράφετε, όλα αυτά έχουν και μία συγκίνηση. Δηλαδή, εσείς στον πόρο θα είστε από τους πρώτους που θα κάνετε το βήμα ολοκληρωμένο προς την πράσινη μετάβαση και τη νέα εποχή. Καλή δύναμη, γιατί όλες οι αλλαγές έχουν και τις προκλήσεις τους. Αυτό που εγώ έχω να σας προτείνω, έτσι να σας πετάξω μια ιδέα εδώ, μια που κάναμε αυτή τη συζήτηση, κρατήστε σημειώσεις για να ετοιμάσετε τη συγγραφή του εγχειριδίου, γιατί και δυσκολίες θα αντιμετωπίσετε και δυσκολίες θα ξεπεράσετε, να βοηθήσετε τους επόμενους, είναι η πρώτη σκέψη. Ναι, να σας πω πάνω σε αυτό. Αυτό είναι σίγουρο και για μένα ανοίγει και ένας δρόμος που από τη μία είναι, όπως έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ότι υπάρχει φιλοδοξία να έρθουν και άλλα νησιά να επαχθούν στο πρόγραμμα. Εκτός από αυτό όμως, επειδή το πρόγραμμα θα βρίσκει μπροστά του κάποιες δυσκολίες και κάποιες αγκυλώσεις νομοθετικές ή γραφειοκρατικές με τις οποίες παλεύουν όλοι οι μικροί δήμοι, όλα τα νησιά της χώρας,
θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτές να ξεπερνιόνται με έναν τρόπο που δεν θα αφορά μόνο τον πόρο, αλλά θα προχωρήσει μπροστά και η νομοθεσία ενδεχομένως να ξεπεράσει συγκεκριμένα προβλήματα και να ανοίξει δρόμους ακόμα και για τα νησιά που δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα ή μπορεί και να μην μπουν ποτέ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ακόμα όφελος. Και τέλος να πω το, από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσω και εκεί πρέπει να τελειώσω κιόλας, ότι πραγματικά είναι μια τεράστια τύχη για το νησί, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια, και δεν θέλω να το παραλείπω όταν έχω την ευκαιρία να μιλάω, να μιλάω σε ένα μέσο ενημέρωσης, να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που χωρίς να έχει κανέναν, πώς να πω, δηλαδή κάποιον ιδιαίτερο λόγο να προτιμήσει το νησί μας, το έκανε, προτίμησε το νησί μας, μας έδωσε μας αυτή την τεράστια ευκαιρία να αναδειχθούμε σε ένα περιβαλλοντικό πρότυπο για τη χώρα και να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη για τα οποία μιλήσαμε και άλλα τόσα που μπορεί κανείς να φανταστεί από αυτό το νέο ορίζοντα που ανοίγεται μπροστά μας. Κύριε Δημητριάδη, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε έναν δρόμο που μάλλον δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολος, θα έχει τις δυσκολίες του. Εμείς εδώ είμαστε πάντως και για τις επιτυχίες και για τις δυσκολίες. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και θα σας παρατηρούμε έτσι και με ένα αίσθημα περηφάνειας για το άλμα που θα κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.